Καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε μια παλιά συνταγή για πασχαλινά κουλουράκια. Αναμειγνύουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη με 2 αυγά, 2 σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Προσθέτουμε 250 ml γάλα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε 100 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Εμείς χρησιμοποίησαμε βούτυρο τύπου κερκύρας. Θρηματίζουμε την μαστίχα με λίγη ζάχαρη. Αρωματίζουμε το μείγμα με την μαστίχα και ένα κουταλάκι μαχλέπι. Βάζουμε το ξύσμα από ένα πορτοκάλι και ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε 10 γραμμάρια μπέικιν και 750 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Χωρίζουμε την ζύμη σε 35 κομμάτια, τα ανοίγουμε σε κορδόνια και δίνουμε σχήμα όπως σας δείχνουμε. Θα τοποθετούμε σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί. Τα αλείφουμε με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!